Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι του Φλίκας Μπασκετάκη, σας καλωσορίζουμε από το κλειστό του Μαντουλίδη College για την αναμέτρηση για την τελευταία αγωνιστική της regular season. Την 14η δηλαδή, μεταξύ του Πλάστικα και Sugar Daddies, οι δύο ομάδες είναι ιδιαίτερα φορμαρισμένες. Θα τεθούν αντιμέτωπες. Με νίκη θα πάνε φορτσάτες που έχουν λαϊκιστεί στα play-off. Για τρεις πάρει την άσκοπο. Και εσύ δεις. Ωραία πάσα μέσα στη ρακέτα. Θα γυρίσει την άσκοπο στον παγωδά μου. Είναι άστοχος, υπάρχει σχετικό rebound, αλλά δεν θα υπάρξει καλά που υπάρχει foul. Μέσα δεν έχει Μάλιστα, θα βάλουμε το rebound. Τένις. Μέσα είναι εύστοχος. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, θα κερδίσει τη ρακέτα. Θα κρυφτούν οι πρώτοι πόντοι. Μάλλον και σύντης. Μάνης. Δίσκος. Ξανά και σύντης για τρεις με τον πιστή ελεύθερος. Είναι άσχος Παπαδάμου, πολύ ψηλά, ψηλότερο του Τζουμάνι που διεκδίκησε το φυσικό rebound. Ρώτης Καστιπάστα, Ζητήδη, από τον Ασένη Γιάνναρος. Από τα μέχρι στρέψη, 5-2-5. Γιάνναρος σούτ για 3, μετά από τρίπες είναι εύστοχος, 5-1. Σίσκος. Μάνης. Θα ελευθερωθήσει για 3 ενοχήδες στο ταμπλό. Με άσχημα στο Κώτας. Ζήτης στο rebound. Σίσκος στη γωνία. Κώτας πάλι. Ωραία πάσα στο Τζουμάνι. Και θα γυρίσει, θα ευστοχίσει. 5-3. Ασένης. Για τρίτο δεν το πάρει τελικά. Ο Κεσίδης πάει μέχρι μέσα μετά από προσπίση. Είναι άστοχος. Γιάνναρος στο επιθετικό rebound μετά από την κυρία Παπαδάμου. Παπαδάμου σου για 3 τελικά. Είναι άστοχος. Αμυντικό rebound από τον Φίσκο και θέλει να εργοδοτήσει το ρυθμιστή του στον Sugar Daddy. Κεσίδης. Jump shoot είναι άστοχος. Rebound του Γιάνναρο. Ζητάει θα πάρει την μπάλα. Είναι το συζουμάνι παιδί του. Γιάνναρος. Στον Τιχώτα, ωραία πάσα πήγε να βγάλει. Καθίδε και το βγάλει να συγκρατήσει ο Παπαδάμου. Είναι μόνος του μέχρι μέσα, είναι άσχος. Υπάρχει εκθετικό rebound σε δεύτερο χρόνο. Συζουμάνι. Τιχώτας θα πάρει. Τιχώτα συζουμάνι, συγκιατρής, είναι άσχος. Κυσίδη στο rebound. Σκανάρει το γήπεδο. Από το εκτιά πέριγα. Θα πάρει από τη γωνία. Υπάρχει φάουλ που έχει χειροδείξει το Αλμουσίσκο. Πρώτο για τους Sugar Daddies, έχουν έρθει λίγο πλάστικα. Κάτσε αυτού τρίποντο από την κορυφή. Είναι άσχο το κεσίδι, υπάρχει επιθετικό λοιπόν από τον Παπαδάμου. Θα δώσει είτε εκούσια είτε ακούσια την μπάλα στο Γιάνναρο. Ήδη αυτός και τον Κώτα Πενιδίδη έχει αλλάξει άμυνα πάνω του. Έχει σταματήσει την τρίπλα, έρθει την μπάλα μέσα στο Κεσίδη. Η μπάλα θα φτάσει σε αυτό μετά από την κυρία, αλλά έχει λήξει ο χρόνος της επίθεσης. Στοχός θα μείνει η μπάλα στα χέρια των Κιανόλευκων. Μάνης.
Μπόρεσε σε χειροκροτούμενο από τον Πάγκο. Καλήμα θα αυτή η μπάλα θα συγκρατήσει ο Μάνης Κόσι. Υπάρχει... Πάμε 10 μέτρες. Όχι και πάλι. Από το Τζουμάνι. Κάτσε. Το 4 από ποιος είναι. Το 4. Το 11. Ωραίος. Ωραία μου. Ωραία μου πάει μέχρι μέσα. Απέναντι πολύ κόσμο. Είναι άστοχος. Εσύ στο rebound θέλει να τρέξει ταχύτατα. Μέχρι μέσα. Ανάποδο λέει απ' είναι άστοχος. Εσύ στο rebound. Θα βγάλει μια μικρή πάσα. Ο Τζουμάνι θα κλέψει. Αλλά μου δεν θα καταφέρει να πάρει την μπάλα και την πάση που φωνάζει. Να πάρει να διάξει την κυπέζα, θα πάει μέχρι μέσα. Τζουμάνης. Θα έχουν βήματα όμως. 5-6 παραμένει. Υψηλό τέμπο αλλά χαμηλό σκορς από το πρώτο πεντάλεπτο. Τζουμάνης. Έχει πάει στη γωνία, θα βγάλει την μπάλα. Στον ποδά μου. Φάου. Τι έλεγε. Η πόδη κατοχή είναι για τους γιανόλεφους εκ νέου. Εσύ δεις. Εσύ δεις. Εσύ δεις. Γιάννος από τη γωνία. Θα πάρει τον μπάλα. Υπάρχει ένα το deflection από το πόδι. Υπάρχει deflection. Με το χέρι τελικά του Κότα. Τζουμάρι θα συγκρατήσει. 2-1-2-2. Πάει μόνος μέχρι μέσα. Πολύ ψηλά για να φύγει το απλωμένο χέρι του προσωπικού του αντιπάλου. Μιλάω για να δώσω. Για να δώσω αυτή πάσα ωραία. Του Παπαδάμου αυτό θα την αφήσει το καλάθι. Σε κάποιο οδηγεί στον Παπαδάμου. Πότε. Πότε. Για τρεις σίσκος. Είναι εύστοχος. Λαμβάνω ωραία την μπάλα από την Τζουμάνι. Υπάρχουν αλλαγές μέχρι στιγμής στα πρώτα 6 αγωνιστικά λεπτά. Γιάνναλος θα πάρει το screen, θα πάει σύμφωνα με αυτό που το δώσει ο Κεσίδης. Ασένης. Κοίταξε το καλάθι. Φυσικά από 2, τώρα στην μπάλα χέρι με χέρι στον Παπαδάμενο, έχει την δυνατότητα. Κεσίδης. Συγκροτήτα Γιάνναλος σου για 3 ενώ τελείωνε σιγά σιγά χρόνος. Επίθεσης είναι εύστοχος. Στα 4 δευτερόλεπτα, 7-9. Θα γίνει 10-9. Μάνης, θα προσθέσει τον Κεσίδη, θα σκελαγεί πάνω του. Για τρεις ο κότς έχει... Θα κάνει μια προσπίση, θα απελευθερωθεί, είναι άστοχος. Τα απόθεση του Μάνης στο φίσκο, τον πέλη που πάει στον Κεσίδη, φυσικό rebound. Μέσα στον Κεσίδη, Παπαδόπουλος, για τρεις από τη γωνία, είναι άστοχος, Παπαδάμου το rebound. Τζένις. Θα συγκρατήσει τελικά, την μπάλα ο Μουσάκος. Θα αποκαλεί άμυνα του προσωπικού του αντιπάλου. Πάει μέχρι μέσα. 3 λεπτά για το τέλος της πρώτης περίοδου. Πάει μέχρι μέσα ταχύτατα. Τρομακτικός ο χώρος, το εναέριος που κάλυψε ο προηγούμενος παίκτης. Γιάνναρος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Πολύ ωραία συνεργασία μεταξύ αυτού και του Κεσίδη. Υπάρχει time out. Έχουμε πάρει σουγκαρντάντζες, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στο Κριστόπ του Μάντουλου College για την επανέναξη ενός πολύ όμορφου παιχνιδιού μέχρι στιγμής και από τις δύο ομάδες. Σουγκαρντάντζες, έχουν τώρα την κατοχή, το δεύτερο time out που κάλεσαν οι ίδιοι. Κόντιν. Ζιζάνης. Θα πάρει την παλακότης, Αλεξανδρο Παπαδόπουλο. Ανέβει με τον δόσο, θα κάνει το screen. Μέσα, καλάθι και φάουλ! Θα δούμε τον όπλο. Όπου έχει παιδί στο Μητάκο. Μητάκος Γιάνναντος και... Κεσίδης, τρεις γκάρτ στο σύστημα των Μπιτουπλάστικα. Παίζουμε με πιο ψηλό σχήμα η... Του Γκαρδάντης, όχι πολύ πιο ψηλό. Βοδά μου. Τάκος. Κεσίδης.
Αλεξίδης στη γωνία, Μητάκος καλό passing game, θα γυρίσει ο Παπαδάμου. Φάουλ που έχει προωθήσει τον Κουγιάννη. Τρεις αρσένης είναι άσχοχος, θα φέρετε στον όλουτα, είχε πριν αμυγός ελεύθερος, κόντει στο rebound. Καθώς θα κατεβάσει την επίσης του Καρδάντης, πάρει το screen από τον Κογιάννη. Είναι μέσα, θα δώσει την μπάλα στον Κισίδη. Ο Μητάκος jump shoot είναι έκτοχος. Πάνε πάει στις τρίπλες στο προσωπικό του Νίκολο Βιλιάναρο. Αλεξιάδης δεύτερο. Περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Και στην Γιάνναρου θα γυρίσει, είναι άστοχος. Όλα καλά. Μάνι. Όχι και ο ελεύθερος. Στις για τρεις είναι άστοχος, υπάρχει και αμυντικό rebound. Από τη ζητή, υπάρχει πολύ ο Τζιμάνις. Τέλος jump shoot, είναι άστοχος airball. Είναι για τους Sugar Daddies του Κλέου. Τελευταία 32 δευτερόλεπτα. Πρώτη στις ελληνικούς. Πότε γύρισε ελεύθερο στους για 3. Είναι άστοχος, υπάρχει λιμπάν από τον Καπετάνιο. Τελευταία 20 δευτερόλεπτα. Όλα για την Γλυκοπλάστικα δεν νομίζω να έχει intent να την εξαρτήσει την επίδοση. Πράγματι στους για 3 και Σίδης είναι άστοχος, υπάρχει διόρθωση του Τζιμάνη. Το Κογιάννης, 8 δευτερόλεπτα. Μέχρι μέσα, μόνος του είναι άσχημος, κρατάει στο rebound. 3 δευτερόλεπτα, μακρινή πάσα. Θα φτάσει το Μητάκο, θα γυρίσει. Είναι άσχημος, 16-12, το λεπτό στο πρώτο περίοδο. Στρέφουμε σε πολύ λίγο, μην είναι μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στο Blizzard του Madrid College, το σκορ είναι στο 16-12, προηγούνται η Γιουγκοπλάστικα με 4 πόντους. Πρώτη κατοχή είναι για αυτούς, μετά το πρώτο δεκάλεπτο. Στένις θα πάρει την μπάλα ο Μητάκος στη γωνία. Ανέβηκε να δώσει ένα σκρίνο και εσύ δεν θα μεταλλευτεί. Ο Μητάκος θα κρατήσει την μπάλα, θα βγάλει σκρίνο ο Παπαδάμου, ο οποίος θα δώσει ένα καπίλι εντός ολίγων της μπάλας. Θα συγκρατήσει την μπάλα, θα κρατήσει την κατοχή διορθώνω η Γιουγκοπλάστικα καθώς. Γύρισε να κούμπησε λίγο, πήγε να την συγκρατήσει. Ένα δωράκι για να ολοκληρώσει εντός εισαγωγικών. Δεν είναι. Θα το σκύρω τον Παπαδάμο και την μπάλα. Θα πάνε δώσει την μπάλα. Ωραίο pick and roll. Δεν θα έρθει το καλάθι. Θα πιστεί σε δύο βολές. Ο center τον. Το πλάστικα. Δύο φάουλ, δύο. Άστοχος η πρώτη από τον Παπαδάμου. Στο στη δεύτερη από τον Παπαδάμου. Πάσα στο Κογιάννη, δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα και εσύ. Ωραία πάσα, ο Σένης. Υπέροχη συνεργασία, Γιάνναρος. Ενδεχομένως top 10. Yeah.
περάσει 8 με 9 προβλέπω. Δεξιάδης που έχει περάσει στον ανοιχτό χώρο. Σύστος κάστος του πάντου 2-3, Τζουμάνης είναι άστοχος. Υπάρχει επιθετικό rebound προσπάθεια. Ο Φιλιάννης είναι άστοχος. Γιάνναρος που έχει περάσει στον ανοιχτό χώρο εκ νέου. Ρεζουρντάου. Καπετάνιος κάστος του πάντου. Ασένης. Ασένης κάνει μία προσπίση, κάνει δεύτερη. Θα πάει μέχρι μέσα, θα κερδίσει το χώρο από τον Δεξιάδη. Θα μετρήσει το καλά, θα έμπαινε. Δύο βολές. Κάρτε τον Γιούκο Πλαστικά. Ας πούμε στην πρώτη. Έστω στην δεύτερη, 19-12. Έχουμε κολλήσει και κάποια ώρα. Στις 12 πόντους του ενεργητικού του Γκαρδάντης, του Τζουμάνης. Ιδιαίτερα τα φύρια του off-ball παιχνίδι αρκετών παιχνιδιών και από τις δύο ομάδες. Στο Κογιάννης θα δώσουμε screen. Καλύτερα στην Κονία Αλεξιάδη. Στην weak side τώρα ο Παπαδόπουλος σε ένα jump shoot. Είναι εύστοχος. Ταχύτατο jump shoot 19-14. Μη πάσα δεν θα βγει. Επίδεξε το τελικό αποδέκτη τον Κεσίδη. Αυτός θα επαναφέρει. Τένις. Με προσπίση και τίλης. Για δύο πατώντας στη γραμμή, με άστοχο. Αυτό, λοιπόν, θα γίνεις. Ο Γιάννης, ανοιχνεύει τα κοπή από τον παπαδά μου. Για τρεις, με άστοχο θα φέρεις, λαμβάνω όλες την πάση από τον Λυκάκο. Μάνης, θα πάρει το σκέντρο του στο Γιάννη. Κύριε στην γωνία. Αλεξιάδη. Κάτι στην κρίνα του Σαββογιάννη, το κουταλευτή. Καστή πάσα στα 4 δευτερόλεπτα. Τελείωνε ο χρόνο τη κρίση. Είναι άστοχο ο Τζουμάνης. Βάλει το περάσει εκτό πάνω από τον ταμπλό. Ασένη. Θα οργανώσει την επίθεση. Είναι 4 ολο. Point guard. Δεν θα καταφέρει να συγκροτήσει την μπάλα. Τον παπαδά μου. Τι μεταφορά, Αρσένης. Παπαδά μου. Υπάρχουν βήματα από τον ψηλό τον Γιούκο Πλάστικα. Ζωή. Υπάρχει αλλαγή, ο Μητάκος θα περάσει στον πάγκο. Για πρώτη φορά στον αγωνιστικό χώρο απόψε ο Βαλκούμας. Μάνη. Πήγαμε από τον Γιάννη. Να τζάμψω την άσχο από τον Μάνη. Κάτι πάσα, Γιάννα Ρόπ. Ασένης, πήγε στο καλάθι, ένα jump shoot. Δεν θα τον δικαιώσει, υπάρχει ένα δικόρυπα με τον Αλεξιάδη. Ψηλό τέμπο, χαμηλό σκορ. Είναι η φάση του παιχνιδιού. Αλεξιάδη. Μάνη. Ένα στη ρακέτα, θα βγάλει πάση τον Αλεξιάδη ξανά. Να πάρει. Πολύ γρήγορο το τυπικό play style των Γκαρδάντης θα γυρίσει ένα fade away, δεν θα δικαιώσει τον Κακίδη. Ήσουν θα δώσει ένα σπίτι σλάμ στον Αρσένη. Ήσουν το κουνταλευτής, καθή πάσα θα συγκρατήσει ο Κεσίδης. Γιάνναρος. Γιάνναρος. Κλεισί έχει σταματήσει τρίπλα. Καλή άμυνα από τον Τζουμάρη, θα λες κλείσει ο Κεσίδης. Τρεις από τη γωνία, εύστοχος, ενώ τελείωνε ο χρόνος επίθεσης του Αρσένης. Έχω το σλάβει και ένα screen από τον παπαδά μου πριν πάρει την μπάλα. 22-14. Το σύνο 8 είχε το πλάστικα. Σύστος ετοιμάζεται, θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Στους για τρεις είναι άσχοχος. Ελιμάνι. Τριπλή αλλαγή μάλιστα ετοιμάζεται η Κυβερνάντης. Σύστος, Σκότης και Κεσίδης. Ετοιμάζεται να περάσει στον αγωνιστικό χώρο, πράγματι. Με 8 παίκτες στη διάθεσή τους. Στον Καρδάντης. Παπαδόπουλος. Ο Κογιάννης και Τζουμάνης. Στον Πάγκο. Έχουν 7 παίκτες στη διάθεσή τους οι Γιουγκοπλάστικα.
σηκώσετε παραφορά. Ο κύριος. Τον σουτ είναι άστοχος, ο ίδιος πάγεται πίσω στο rebound, δεν το καταφέρει. Θα δούμε πώς θα μαζέψει. Ο Βαδάμος είναι η γυναιμία. Μένω να του πάρει την μπάλα. Ένα running floater είναι άσχος. Θα το δεις το φάρμα Βαδάμου μετά από το κοιτικό rebound. Ενδεχομένως θα ήταν και πάσα. Από τον Γιάνναρο. Όμως και να έχει στη γραμμή ο Βαδάμου για δύο βολές. Από το φάρμα που έχει προωθεί. Τέταρτο φάουλ στον Γκαρντάντης. Δεν έχουμε κάνει ακόμα στην δεύτερη περίοδο. Γιουγκλάστικα η οποία είναι αυτό το παιχνίδι με σύν 8. Δεν στις 2 από μπροστά μου. Στήλει στην κορυφή. Στήλει στην αρχή. Είναι εύστοχος. 22-16 υπάρχει στον αδελφή στα αλλαγή. Θα περάσει εδώ στο λίγο. Ο Μιτάς δώσε τη νέου στον αγωγικό χώρο. Για τρεις με μεγάλη καμπύλη είναι άστοχος. Σηκώσει την παρουσία, πήγε μπροστά του Αγέρος. Δεξιάδης. Δεν το πήρε όμως. Δεξιάδης. Δεξίδης. Δεξίδης πάει στη μέσα του jump shoot. Είναι έστοχος. Πέρασε από δύο παίκτες. Γιατί όντες στην front line δεν άσκησαν ιδιαίτερη πίεση. Ασένης. Δεξίδης. Για να βγάλει την πάσα στον Παπαδάμο, ο οποίος θα κρατηθεί μισό με φάουλ. Και time out. Είναι φάουλ. Ζαγόρ. Είναι 5 φάουλ. Δεν είναι 5. Μαζί με αυτό είναι 5. Μαζί με αυτό είναι 5. Είναι 4 πριν, γι' αυτό. Επιστροφή λοιπόν στην αναμέτρηση στο πιστό του Μεζολίδη Κόλλου και γραφή στον Σόνι Καρίνα. Που έχει το πιο εύκολο αλήθεια είναι. Παπαδά μου είναι στη γραμμή των ελευθερωμένων. Το φάουλ το έχει κερδίσει από τον Κωσίδη. Είναι έφυγος στην πρώτη, 23-18. Προσμένως έχασε και τις δύο. Όντως και συγκεντρωμένος θα βάλει και τις 2, 24-18. Κωσίδης, Σκότης. Έχει πάσα μέσα στην ρακέτα, πάει ουσιαστικά μέχρι μέσα να βγάλει την μπάλα, αλλά έχει πατήσει την πλάγια γραμμή. Κωσμάνης. Και την μπάλα. Θα βγει μέσα από την ρακέτα, θα πάρει την μπάλα στη σιδή στην κορυφή. Θα σου πάσω από ποδά μου. Ωραία, μία ακόμα στον Μουτάκο. Η Ανάρας μετά από την πλέξη θα πάρει. Τα 7 δευτερόλεπτα. Ακούμα στην εξηγωνία στο διάτρι. Ενώ είναι άλφα το θέρμπολ. Σχίθιζε την μπάλα ο ποδά μου. Θυμίζω πως τον Λεμπρόν Τζέιμς, το γνωστό μιμ. Το κύρις. Σύσκος συγκρατεί την μπάλα. Είναι στην κορυφή. Παραπέξει στις τρίπες τους αντιπάλους του, στους διακρίνους. Είναι έστοχος ο Κώστης. 24-21. 3-43 είναι το τέλος από εδώ μου. Κωσίδης. Θα κρατήσει την μπάλα τελικά ο μην αφορήσουμε. Δεύτερο φάουλ, ένα. Έχει φάουλ, μετάκω στις βολές. Άσχεσε πρώτη. Κάτα, το ένα. Δεύτερο φάουλ του Τσακίρη. Άσχος της
Ερμητάκος σε ένα τόσο fast paced παιχνίδι, δεν έχουν κάνει ούτε ένα φάουλ γιουγκοπλάστη σε αυτήν την περίοδο. Σωτήρης για τρεις είναι άσχος, για ένα rebound, υπάρχει μία ακόμα πραγματική αλλαγή. Παρτένης, που μας δεν περάσει το χώρο. Δοκούμε θα συγκρατήσει τελικά την μπάλα ο Παπαδάμου. Ένα το ζητάει το σκρίνο, το βαλκούμε θα το πάρει. Μέχρι μέσα το χωριστικό είναι έτοιμος. 26-21. Έχω την εντύπωση ότι ο Βαλκούμας θα με προσπαθήσει από την άλλη του σκρίνου, τέλος από την άλλη τελικά. Στις για τρεις είστος είναι άστοχος, ο Παπαδάμου το rebound. Και πάλι ένα jump shoot, είναι εύκοχος, 28-21. Είναι 7 γιουγκοπλάστικα. Weak side η μπάλα, Σίσκος. Ρίμιζε τον Ζεκύρη. Σίσκος ξανά στο διατρίσμα, το βεβαιώνει ελεύθερος, είναι άστοχος. Ρίμιζε την μπάλα από τον Κώτη. Έχει ξεχυθεί στο ανοιχτό γήπεδο και Σίσκος θα πάρει μαζί με πάσα. Παπαδά μου. Κύπες στο καλάθι. Ακούμας. Για τρεις από πάρα πολύ μακριά. Να τελείω να χρόνω το πίσω. Μόνο θα πρόσω το σύνδι. Ωραία την πάση του Σακύρη, ο οποίος θα την αφήσει στο καλάθι. Κίνηση είναι άσο τον Παπαδάμο, είχε σε πιστικό rebound με δεύτερη προσπάθεια, 30-23. 1-22 πριν το τέλος, εξυπήρωση 20 αγωνιστικών λεπτών. Εκείρης Μάνης Σίσκος, κότσι στη γωνία. 1,3 τρίποντο για αυτόν, για τρεις, ναι, στόχος 30-26. Είστε λίγο άμυνα, φαναγγελίσεις. Eurostep μέχρι μέσα ο Μητσάκος. 32-26 το παιχνίδι έχει ανοίξει. Δεν έχει χαμηλό σκορ πλέον. Σαν νίντζα για να κλέψει ο Κεσίδης. Κεσίδης. Ωραία πάσα από τον Κώτη. Τον Κεσίδη. Καλό πάση γκέιμ που θα πάρει ο Κεσίδης. Από τον Σίσκο. Θα δώσει σου για τρεις. Αυτός είναι άστοχος. Μάλλον θα περάσει πάνω από το ταμπλό. Πράγματι τώρα ο Αρσένης η θέση του Βαλκούμα. Γιάνναρος. Αρσένης πολύ ψηλά και ανέβει ο κόμπης που παίξει άμυνα. Δώσει άμυνα πάνω πίσω να πει τρίπλα, θα βγάλει την πάσα. Δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει. Ο Γιάνναρος δεν θα φτάσει να συμπάρει αυτόν. Ωραία πάσα δεν θα συγκρατήσει. Ο Κώτης αλλά με εξαιρετικό rebound του κύριε. 32-28 με τη μία. 12 λεπτά δίνει τέλος, όλα για την κυκοπλάστικα. Δεν είναι ακόμα χαρά. Πάει μέχρι μέσα και εσύ είναι άσχος. Θα πάρει το rebound, στα 5 δευτερόλεπτα έχει να τρέξει. Καυτή πάσα τα κύριε, θα την αφήσει στο καλάθι, buzzer beater. 32-30. Ήτανε στήση momentum η κυκοπλάστικα. Αλλά πλέον αυτό έχει αρχίσει να πηγαίνει, να περνάει σαν διακά στο χέρια των αντιπάλων. Του επιτρέπουμε σε πολύ λίγο για την έναρξη του δεύτερου χρόνου. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στο κλειστό του Μαντουλίδη College για την επανέναρξη του παιχνιδιού, για την έναρξη της τρίτης περίοδου. Πρώτη καταστροφή είναι για τους Σουγκαρδάτζες μετά από περίπου 5,5 με 6 λεπτά που ήμασταν εκτός αέρα, εκτός μετάδοσης, λεωφοριακά. Περίπου τόσο κρατάνε τα time out, 5-6 λεπτά στο Μπασκετά Θεσσαλονίκα League. Κατά μέσο όρο ένα jump shoot θα δικαιώσει τον Κεσίδη, ο οποίος σκοράρει τους πρώτους πόντους. Είναι την τρίτη περίοδο, Κεσίδη. Μετά από καλό passing game πάει μέχρι μέσα, είναι άστοχος. Μάνι στο επιθετικό rebound με δεύτερη προσπάθεια. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Για τρεις, είναι έστοχος! 5 σερί πόντι, δική τους, τέλος τη διαφορά.
5 πόντους. 5-2 το επιμέρους σκορ. Κόντες για 3. Είναι άσπρος, πάει και μισόρι πάνω στο... Αστέλη. Θα λαμβάνει την μπάλα από το Πιστίδη. Δίνει ένα σκρίνο και σκρίνο για το Γιάνναρο. Παπαδάμου. Μέσα στη τελική θα κερδίσει ένα ακόμα φάουλ από το Πιστίδη. 3 φάουλ το 14. Τρίτο φάουλ του Πιστίδη, χαμηλά ήταν το φάουλ. Αστέλη στην επαναφορά. Ο Δάμου θα γυρίσει, είναι άστοχος και στο rebound. Κοιτήδης. Μάνης, Σίσκος στην κορυφή. Καλό passing game. Ο κύρις πήρε την μπάλα και φτώχισε. Ο κύρις ο οποίος έχει έρθει από τον μπάγκο και έχει βοηθήσει πολύ. Και στο πρωτομήχρονο, δίνοντας ενέργεια στην ομάδα. Ζωντάνια, αμεσότητα, παραστατικότητα, φόβο. Λίκιο intensifies. Τεσίδης. Και μέσα πέρασε δύο παίκτες, ο Μητάκος είναι άστοχος. Δείξε φάλα, δεν το πήρε. Μάλιστα. Σε χαμηλό τέμπο. Εδώ δείξε τον Κεσίδη μπροστά του, τον έχει ακόμα μπροστά του. Θα πάρει ένα σκρίπ, έχει αλλάξει άμυνα πάνω του. Μητάκος. Το βασικό χειριστή. Θα κλέψει τελικά την μπάλα ο Μητάκος. Και υπάρχει φάουλ από τον Τζουμάνι. Πιεστική άμυνα απέτωσε καρπούς για τους Γιαννόλευκους. Δείχνει την μπάλα στα μιλά, θα την πάρει, αλλά δεν μπορεί να την κρατήσει ο Παπαδάμου. Σκόντης, ωραία πάσα, Τζουμάρης πάει μέχρι μέσα, θα τα βγει στο καλάθι. 37-36, για να κάνει μια πέραση στις καρσί πάσα ο Τζένις. Στον Μητάκο, δεν πειράζει τον Αντιπισίδης. Σκόντης, από τη δεξιά πτέρυγα έχει πάρει πολλά τρίποντα. Οπότε, φασιάλλονται όχι. Τζουμάρης, θα κάνει πρώτη τρίπλα. Πρώτη στο για 3, απέναντι στο εξωμένο χέρι του Μητάκου, είναι εύστοχος. Στέλνει τη διαφορά στο σύν 2 για την ομάδα του. Λόγω 3 αγωνιστικά λεπτά έχουν 5 πόντους στο Σίδη γιγκοπλάστηκα. Στο πιο μαντικά η Σιγκαρτάτης. Η Σίδη στο για 3 με μεγάλη καμπύλη είναι εύστοχος έρμπορ αυτή τη φορά. Μητάκος παίρνει το κλειτικό rebound. Στέλνει μετά από μια προσπίση στο ζώο στην μπάλα. Θα είναι στο μέσα στην μπάλα στο καλάθι. 37-41. Μάνης, θα συνεδρύψει ότι χτύψε λίγο το χέρι του στο διατρίσιο του σκοτ. Από εκεί που δεν το πήρε προηγουμένως, είναι έστωπος τώρα. Εισπήρημα για τον Τζουμάνι. Η κυβίση είχε γβάρει αυτόν τον εντύπωση στο χέρι του, το αριστερό χέρι. Όλα καλά, δεν έχει ζητήσει αλλαγή. Ούτε χορήγηση φυσικού υλικού ή άλλου παρεμφερούς προϊόντου. Χαίρομαστε ιδιαίτερα γι' αυτό. Για να δούμε. Ο Δάμου θα γυρίσει, θα προσπάρει, θα κερδίσει το φάουλ αυτή τη φορά. Που έχει κερδίσει τον Παπαδόπουλο. Θα πραγματοποιηθεί αλλαγή. Τον κύρις στον πάγκο. Ο Γιάννης μετά από πολλή ώρα στο παρκέ. Συλλώνει κάπως το σχήμα των Σουγκαρτάτης. Αλλά παραμένει αθλητικό. Κίνητο, έτσι με την πρώτη 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 μου. Έτσι με τη δεύτερη. Μάνης, Σίσκο. Φανάζω Μάνης. Ότι, κοίταξε το καλάθι. Θα την πριν τον Σοφογιάννη. Θα δέχει δευτερόλεπτα. Μέχρι μέσα, πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια από τον Τζουμάνι. 41-42. Συγκρατήσει ο Τάκος.
ένα που νοείς. Για τρεις είναι άστοχο από τη γωνία. Πάλα φοράζει ο Βαλάνης στον προβάτος, σε διά τρεις με μεγάλη καμπύλη και βρεθεί ελεύθερος και τεσσέρις είναι άστοχος. Ο Βαλάνης ετοιμάζεται να περάσει τον αγωνιστικό χώρο σε άμυνα ζώνης τώρα 2 και 3. Λιγοπλάστικα, κότσες την κρατήσει, η Ιταλία άμυνα και πλάστικα. Ο Βαλόπουλος, Ζουμάνης, πάρα πολύ γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας. Μόλις τώρα βρέθηκε ελεύθερος παίκτης, σε διά τρεις, ίσως είναι εύστοχος από ένα σημείο που του αρέσει φαίνεται. 43-45. Τσένις. Τσένις δεν θα πάρει την μπάλα. Τσένις. Αναλλαγή κατοχής. Μάλιστα. Δεν την πάλι που μοιάζει, δεν την πάρει μέσα στη δεκαετία, ήθελα να αποστάρει τον Παπαδάμου. Βάλει άλλαξε με τον κόντι σου για 3, είναι άστοχο. Σύζυγο ήταν σε πλεονεκτική θέση, αλλά πήγε ο Γιάνναρο και πήρε το αμυντικό ρηπό. Πάμε να παίξει. Μέχρι μέσα θα δει την πάλι στο καλάθι μόνο στο ταμπλό όμω. Άρα ό,τι στο καλάθι. Βάλει. Τώρα ετοιμάζεται να περάσει ο Καπετάνιο. Κόντι. Γιάννη. Μέσα βρήκε ανοιχτό διάδρομο, αστόχησε όμως να βάζει τον εαυτό του. Ασθένης. Ζάκος. Ζάκος. Ασθένης. Δώσε το προσωπικό του δίπολο, πάει μέσα είναι άστοχος. Ο Δόπουλος θα πάρει το μπάλα. Ούτε ο Μητάκος. Θα περάσει εκτός. Τώρα θα βρούμε τη αλλαγή. Καπετάνιος. Θα περάσει στη θέση του Μητάκου και τώρα ψηλώνει το σχήμα του Τίγιου Κοπλάστικα. Και Καπετάνιος και Παπαδάμου μέσα στη ρακέτα των Κιανόλευκων. Βγάλει την μπάτσα όντως στην baseline. Ο Παπαδόπουλος θα πάρει ο Παπαδάμου όμως. Και υπάρχει φάουλ που έχει κρυφθεί στον Κώτη. Δεν σίγουρα δεν θέλει το σαντέτοιμα. Ξένης, η διατρής Γιάννας είναι εύστοχος! 46-45. Κόντις. Η διατρής, εγώ το δημιουργεί, ελεύθερος είναι εύστοχος και ο Τζουμάνης. Για να δούμε ποια ομάδα χορεύει καλύτερα. Έχω κάνει το σύνολο μόνο 500.000 φορές. Μητάνιος, βγάλει ωραία την πάσα του Παπαδάμου. Jump shoot είναι άσχημο το φωτιάνι. Δεν πειράζει πίσω πάνω από αυτό. Του Γαρδάντη το κότη. Ασθένη. Δάνιος, το κερδί στο φάουλ χαμηλά από το φωτιάνι. Σημαίνει βολές. Πάμε και στη δεύτερη, 47-48. Κότης της Ζαφής, έστωχος!
να περάσω το μηδάνιο στον πάγκο. Πέσει στο πάγκο, Μητάκος. Έστω στην πρώτη βολή ο Πιτολάμου. Σε play style του με έβγει αρκετές βολές. Έστω στη δεύτερη. Γιάννης πάρει από τον Παπαδόπουλο, θα χάσει Γιάννα Ρος Κυρίες. Εγκαθώς τρόπος του δεύτερου τρίτου περίοδου. Γιάννα Ρος. Και μέσα και Σίδης έχει βρεθεί ελεύθερος. Για τρεις ένα σκάναρ της αντιπάλου που ήταν πίσω του είναι άνθρωπος. Έχει σκόρυπα του Μιντάκο. Σίδης ξανά. Η κλειστρίση του μήνα ο πληθυντικός αντίπαλος. Είναι μια προσπίση μετά. Μπλό είναι εύστοχος. Μάλιστα για 3. Εύστοχος! 51-54. Ούτε ένα φάουλ δεν έχει κάνει ακόμα για το πλάστικα. Μέσα από εδώ μην κάνει στοχός. Αρεσιάδης. Αρεσιάδης. Υπάρχει στήριγμα, έχει μείνει πίσω από το δουλειά μου. Πάρει την μπάλα ο Τζουμάνης, πολύ καλή άμεσα στις πιστίδες. Περάσει τελικά από τον Πρανασκοπέδες. Κόντες στη weak side. Ωραία, τραμπάσα πίσω από την πλάτη στην 2-3. Είναι άστοχος ο Τζουμάνης. Μητάκος. Και εσύ στη γωνία, δεν έχουμε την αδραστηριοποιήτη εκεί πέρα πολύ. Έχουμε δει τον Παπαδάμου να είναι μερικές φορές έξω στη ρακέτα. Βαλκού μας. Μητάκος στα 6 δευτερόλεπτα, καλό passing game. Για 3 ο Παπαδάμου. Είναι άστοχος. Ωραία πάσα στον Κόντι, ο οποίος θα κερδίσει. Για αυτό jump shoot. Είναι άστοχος ο Αλεξιάδης. Τελικό σκορ. 91-54 με λάθος 30 αγωνιστικά λεπτά. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο σε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά, τα πάντα μπορούν να συμβούν. Επιστροφή στην αναμέτρηση για την τέταρτη και τελευταία ενιαία περίοδο. Πρώτη κατοχή είναι για τη σκυροπλάστικα. Στένις. Μετάνιος. Γυρίσει, θα πετύχει καλάθι. Το νούμερο 4, πίδωμα, φάω για το τρίτο δεκάλεπτο. Χωρίς να έχουν ούτε ένα. Για τρεις συνάστημα του Ιωνία. Πάει μπάλα σε αυτό μετά από το φυσικό rebound του Τζουμάνι. Με την μπάλα πίσω από πλάτη. Για τρεις από το δεύτερος. Το φάρο από τον Κετσίδη. Υπάρχει συνωνυμία με τον Γκάρτον και τον Πλάστικα. Μάνι. Γυρίζουμε στη μέσα. Γυρίζουμε πάλι τον Γιάνναρο. Με
là. Σύστο, 63. Είναι εύστοχο, 53-60. Η σύν 7 του Καρδάτης. Θα βρει τελικά τον Μιτάκο που συγκρατήσει αυτός. Γυρίσει και ο Παπαδάμου, χτίζει την μπάλα στο καλάθι. Ο Ροδόπουλος κάνει τη γωνία στην διατρίψη και το τρίποδο. Είναι εύκολος και πάλι ο Σίσκος. 55-63. Τρίποντα μαχαιριές στην καρδιά του Λιγκοπλάστικα. Μετά την επαναφορά είναι εύστοχος. Το δείτε 7-63. Και πάλι. Μητάκο, τρίτο δικό του, όχι άλλο φαίνεται ο Παπαδάμου. Στα 3 αγωνιστικά λεπτά. Μέσα στη δεύτερη περίοδο. Ένα ακόμα φάουλ από τον Μητάκο. Ένα φάουλ το ένα. Πρέπει το βοηθάει. Καλύτερα λοιπόν μόλις στα 3-3. Το βέβαια που στιγμίζω παράδειγμα. Υπάρχουν βολές στο παιχνίδι πληρωμένα ομαδικά. Ένα ακόμα έχουν να δώσουν οι Καρδάντης. Να μια προσπίση το σκέφτη στους γιατρείς. Είναι εύστοχος ο Κεσίδης. 60-65. Αναδόνις 2-3 τώρα. Υπάρχει μεταφορά της μπάλας από τον Κώτη. Μπάλα χτύπησε σε μπάνερ που κρέμεται από το γήπεδο. Λοιπόν, αλλαγή κατοχής θεωρείται out στο σύστημα του Μαδελίδη Κόλεμπ. Ένα running throw του Κόλεμπ είναι άνθρωπος. Ο ίδιος φάγει το φυσικό rebound. Θα πάρει το γήπεδο και το δει σε πλέον ηθική θέση και στην πρώτη στον πρώτο χρόνο. Μπράβο!
Αρσένης υπάρχει 4 rebound από τον Μητάκο. Υπάρχει φάουλ στον Μητάκο και είναι πέμπτο φάουλ. Αποβάλλεται ο Μητάκος, είναι φάουλ. Πώς δεν έχει δει κάποιους δύο παίκτες. Λοιπόν, αναγκαστική αλλαγή. Σηκώνεται ο Βαλκούμας από τον πάγκο και θα αλλάξει τον Μητάκο. Δύο βολές. Μάνης. Το χρόνο του για δεύτερη. Κοίτα, κοίτα αυτό. Για να ρωτήσω. Για να ρωτήσω. Πρώτη στιγμή από τον Κουσίδη. Θα χαθεί τελικά η μπάλα, σύμφωνα θα συγκροτήσει. Μάνης. Ποτής. Έτσι 40 για το τέλος. Για τρεις Σίσκος, είναι άσχολος, έχει βάλει τρίποντο στη σημεία και για ο Σίσκος απόψε. Αθένης, jump shoot, είναι άσχολος, rebound από τον Βενόπουλο. Sorry, λέει στον Κώτη, ενδεχομένως για το foul που έχασε, για το τρίποντο που έχασε, διορθώνω. Σίσκος, για τρεις, Κώτης, από την κορυφή, είναι άσχολος, πάρει rebound από τον Βενόπουλο. Λιμάνης. Είναι ελεύθερος και αυτός και ο Κώτης, ένα jump shoot. Είναι έκτοχος ο Τουμάνης, 60-70. Και μέσα από το λάμπο χάσει την μπάλα. Τέταρτο φάουλ, τον Σουγκαρτάντης. Από το επόμενο εκτελούν πολλές και ήχοι ανόρευκοι. Κρατήσει την μπάλα ο Γιάνναρος, πολύ δύσκολο. Από το φάουλ. Πάμε Κώστα. Ο Βοδόπουλος. Στη μέσα είναι άσπρος ο ίδιος με κρυφό rebound. Μάνης, την κορυφή Κώτης. Στις για τρεις. Είναι άσπρος. Κρατήσει την μπάλα αλλά όχι... Όχι δεν θα κρατήσει τελικά. Αλλαγή. Αλλαγή κατευθύνει. Από το Μονόπουλο και αλλαγή παίκτη. Βαλκού μας στον πάγκο και ο Καπετάνιος στη θέση του. Θα δούμε αν θα αλλάξει οι δυο τους. Περισσότερο. Καθώς περάσει για πάντα για αυτό το παιχνίδι μετά από τον πάγκο. 8-8 οι παίκτες που έχουν διαθέσιμο στις δύο ομάδες. Μάνης για τρεις. Άστοχος. Rebound ο Κουσίδης. Προβάμε τα χείλα, θα χάσει. Είναι μία εκεί περνά της τρίχης, δεν θα πρέπει να βγάλω σκότης.
για 3 και 4 θα μετά από τους πίσεις, είναι άστοχο στο... Μάνης. Καθαρά στο γήπεδο, μια δεύτερη μπάλα. Όσο λέει έξω. Μπάλα μπαίνει πίσω στο γήπεδο, αλλά μία. Κάτι πάσα. Μάνης. Σύστο στο για τρεις πήγε στην όμορφη άμυνα. Ο Τσίπρας έχει πάρει τη μπάλα τώρα. Ο Ράμπου. Στη μέση στο αφομετρούσι του καλά χανέτανε. Πάρει τις δύο βολές. Για 3 και 4 είναι άστοχος, υπάρχει rebound μετά από όσους την μπάλα του Μάνι στο φίσκο. Μάνι. Μάνι για 3. Είναι άστοχος, υπάρχει rebound από την Γιάνναρο. Κάνει πίεση στους παίκτες του Αθλωστών. Πάει μέχρι μέσα, πολύ δύσκολο καλάθι από τον Παπαδάμου. Μάνης, ο Λουτιάδης, στην Κατρίς. Είναι άσχος και βρίσκει ελεύθερο στην πάντα τον Βράνιο. Φρένις. Γιάνναρος. Πάει μέχρι μέσα, υπάρχει φάουλ. Υπάρχει time out που έχει καλέσει ο Κεσίδης. 2 και 15 πριν το τέλος. Στο μείον 6 του πλάστικα επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με το μάτι μας. Επιστροφή στο Κριστό του Μαντουλίδης College. Στο σημείο στο οποίο θέλει βολές ο Γιάνναρος είναι άστοχος στην πρώτη. Άστοχος στην δεύτερη. 65-70. Σύστο. 2-2 λεπτά είμαστε, έχουν διαθέσιμα οι δύο ομάδες. Ο Βελόπουλος. Για 2 είναι άστοχος. Πολύ πάνω στον ίδιο. Σε δύο βολές. Άλκο έχει συμμετήσει στον Βράνιο. Βολές. Εδώ βλέπεις τη γραμμή. 2 και 2 που το τέλος. Στο έδρα της περίοδου. Έχουμε την πρώτη. 65-71. Λοιπόν, ο Βρετάνιος φύγαμε, φωνάζει Γιάνναρος. Στη γωνία και τίνε, θα ζητήσει, θα πάρει. Έχουμε δει σε μια, δεν ήταν ο κόσμος, θα έρθει το τρίποντο. Στους για τρεις από την κορυφή. Ο Καπετάνιος είναι άστοχος. Ισίδη στο rebound. Μάνι στη γωνία. Στη δεξιά πτέρυγα. Καθόλου της ρόζος πριν το τέλος. Ισίδη.
συγκρατήσει ο Κώτης. Μόλις πριν από το κεφτήμι θα εκμεταλλευτεί. Θα δείξω από τώρα. Στα 4 δευτερόλεπτα. Εξάλλησαν την επίθεση της Βικαρότης, αλλά δεν βρήκανε καλάθι και σύνδεση. Για να ρωτήσουν για 3. Είναι άστοχος. Ο Παπαδόπουλος στο rebound. Και φάουλ που έχει χρησιμοποιήσει τον Αρσένη για 2 βολές. Σίγουρο καλά θα βάλουμε την άκρη, λέει η παδά μου. Ο Παπαδόπουλος στις βολές. Έρθω από την πρώτη. Μια στις δύο ίδιες και επιθετικό rebound όμως. Και το τρίποντο από βρείτε φωνάζει ο παίκτης Τζουμάνης. Ένας θα κερδίσει ένα ακόμα φάουλ, θα μετρούσε το καλάθι αν έπαιρνε τον Τζουμάνη. Φάουλ το έχει κρατήσει το Κισίδη αυτή τη φορά. Άλλη καμπύλη είναι έφτυπος στην δεύτερη 65-74. Για να ρω. Για να ρω. Είναι άστοχος. Κώτης. Σύσκος του 3 με μεγάλη καμπύλη είναι άστοχος. Βάουν το Αρσένης, το τέλος, το μείον 9 για την κουπλάση καθούς, για 3. Είναι άστοχο, το χρειαζόντουσαν αυτό, το τρίποντο. Κόντου το rebound και το round θα γίνεται πάρα πολύ δύσκολα. Για την κουπλάστηκα. Κόντου. Πιθανότητα ενδεχόμενα να μην εκτελεστεί άλλη επίθεση, συγχαίρονται, αλλιώς συγχαίρονται οι παίκτες. Συνήθως θα πάρει την μπάλα, θα την αφήσει. Πράγματι, τελικό σκορ 65-74. Κατάφεραν να δραπετεύσουν του Καρντάντης με τους πολύ μαχητικούς και απόψεις του Γιουγκοπλάστικα. Κάπου εδώ πέρα μοντρώνει τη συγκεκριμένη κατάσταση από όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχει το πιο αυστηρό υλικό από την αρχή, από τους παίκτες, από τους ρεφς, από το staff, από όλους όσους συνεργάστηκαν. Ευχές για όμορφη συνέχεια. Να είστε